Ο Δήμος Χανίων δείχνει για ακόμα μία φορά την ευαισθησία του. Διοργανώνει μία πολύ μεγάλη ανθρωπιστική αποστολή με κατεύθυνση που αλλού την Ουκρανία. Κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Χανίων. Κυρία Ζερβουδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, ξανά καλησπέρα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πολύ. Δείξατε αντανακλαστικά. Εγώ μια ευχαριστώ. Δύσκολη συγκυρία, δύσκολη περίοδος. Μας αφορά όλους, αφορά όλη την ανθρωπότητα. Για πείτε μας αναφορικά με την συγκεκριμένη ανθρωπιστική αποστολή του Δήμου. Ναι. Ωραία. Ξεκινήσαμε καταρχάς από την προηγούμενη εβδομάδα, από την 3η 18 του, στις 8 συγγνώμη, Μαρτίου, μέχρι και την Παρασκευή που μας πέρασε σε πρώτη φάση σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Παράρτημα Χανίων την Συλλογή Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Σήμερα έφυγαν 7 παλέτες για τα κεντρικά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Κολονό, στην Αθήνα, από όπου εκεί θα διανεμηθούν στον αντίστοιχο Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό. Αυτό που θέλαμε ήταν απλά να ξέρουμε ότι σίγουρα θα φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν, δεν θα χαθούν στη διαδρομή ή δεν θα καθυστερήσουν. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος που ο Δήμος Χανίων και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έπραξε. Το δεύτερο είχε να κάνει, βλέποντας τις αθρώες εισρωές των ανθρώπων οι οποίοι εκτοπίστηκαν από τη χώρα των Ουκρανών, είχε να κάνει με την φιλοξενία. Περιμέναμε ότι θα έρθουν και εδώ Ουκρανοί από τη στιγμή που στα Χανιά έχουμε μεγάλη κοινότητα Ουκρανική. Όπερ και γένετο, ήδη χτες πληροφορηθήκαμε σε συνεργασία με την πρόεδρο της Ουκρανικής κοινότητας εδώ στα Χανιά ότι έρχεται την Παρασκευή το βράδυ μία οικογένεια. Έχουμε ανοίξει τις πόρτες του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών. Υπάρχουν και άλλες οικογένειες από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα που έχουν φτάσει στα Χανιά. Είμαστε σε συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα παιδείας και με την πρωτοβάθμια για αντιστοίχως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να δούμε τι θα κάνουμε με τα παιδιά αυτά για να ενταχθούν και στο σχολείο, στη σχολική κοινότητα. Επίσης, να ξέρετε ότι ο Δήμος Χανίων, όπως και οι άλλοι Δήμοι βεβαίως, έχουμε και τα κέντρα παιδικής απασχόλησης ή τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Και έτσι θα μπορούμε και τις απογευματινές ώρες να τα απασχολήσουμε. Υπάρχει ο συμβουλευτικός σταθμός που μπορούμε να παρέχουμε συμβουλευτική φροντίδα και ψυχολογική στήριξη. Άρα προσπαθούμε ολιστικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Μάλιστα. Θα υπάρξει και συνέχεια στις δράσεις σας, σωστά? Σαφώς θα υπάρξει, πολύ σωστά το λέτε. Εγώ αυτό που θέλω να πληροφορήσω τους τηλεθεατές σας είναι το εξής, ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει από την Ουκρανία, πληκτρολογώντας το migration.gov.gr. Εκεί μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα, την αντίστοιχη για την Ουκρανία, και να συμπληρώσουν την φόρμα ανάλογα με το τι θέλουν να κάνουν, να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, φιλοξενία ή χρηματικό ποσό. Είναι καλό γιατί έτσι συντονισμένα μπορεί να γίνει και μια καλύτερη κατανομή και μια καλύτερη και πιο ουσιαστική βοήθεια. Μάλιστα, κυρία Ζερβουδάκη, να είστε καλά.